Μωράκια όμορφα, φίλες, αγαπημένοι, γείτονες, εσείς που τηγανίζετε μεσημέρια και μου σπάτε τη μύτη και το στομάχι από την πείνα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο που θα κάνουμε μαζί και σήμερα θα κάνουμε unboxing. Εσείς όμως, πριν ξεκινήσουμε, να τονίσω, μην ξεχνάτε να κάνετε follow, μην ξεχνάτε να πατάτε subscribe και το καμπανάκι για να τα λέμε, για να παίρνετε ειδοποιήσεις, για να βλέπουμε τα βίντεο και να κάνουμε σχόλια και να μου λέτε τι θέλετε, τι θέλω, να απαντάω, να κάνουμε, να ράνουμε, να κάνουμε τα πάντα. Μην ξεχνάτε, subscribe και καμπανάκι. Πάμε όμως να προχωρήσουμε και να ξεκινήσουμε. Μου ήρθανε τα παπούτσια που είχα παραγγείλει. Αυτά τα παπούτσια είναι τελωνιακός ελεύθερο, αλλά για να καταλήξει σε τελωνιακός ελεύθερο κάναμε αμάν και πώς, αμάν και πώς κάνω για σένα. Πάμε όμως να τα ανοίξουμε, να τα δούμε, γιατί είχα ξεχάσει ότι τα είχα παραγγείλει. Βέβαια είχα στείλει 2-3 email στην εταιρεία, όπως βλέπετε είναι και αυτά από την Banggood. Αυτή την αγαπημένη εταιρεία που αγαπώ να μισώ και μισώ να αγαπώ. Αλλά τι να κάνουμε, έχει πάρει χαμπάρι τι κάνω και τι δεν κάνω, δηλαδή το ότι δεν σταματάω να ψωνίζω και μου στέλνει συνέχεια email και προσφορές και το ένα και το άλλο. Πάμε να τα δούμε. Αυτά τα παπούτσια είναι, η σόλα τους είναι από πλαστικό, από πολυουρεθάνη, όπως λέει και μέσα. Έχουν από πάνω το υφασμάτινο αυτό το οποίο είναι breathable, δηλαδή ουσιαστικά είναι από αυτά που βοηθούν στο να αναπνέει το παπούτσι και το πόδι για να μην υδρώνει, και λέει ότι έχουν επίσης και μία μεμβράνη, να το πω, ή από πάνω κάτι τέλος πάντων, το οποίο είναι και καλά βοηθητικό για να μην περνάνε πιτσιλιές σε πονερά και τέτοια. Τώρα κατά πόσο αυτό ισχύει αυτοί το ξέρουνε, αλλά δεν έχει σημασία. Η συσκευασία λοιπόν είναι αυτή, αυτό ήρθε μέσα σε αυτό. Αυτό εγώ, όπως είχα πει και για τη βάση του υπολογιστή που μου είχε έρθει, θα πω ότι είναι αυτό το κλασικό που βάζουμε στις ομπρέλες της θαλάσσης, αυτές που παίρνουμε 5€, δηλαδή το παίρνει σήμερα και αύριο έχει σκιστεί και έχει χαλάσει. Αλλά δεν έχει σημασία, δεν μας αφορά το συγκεκριμένο. Είναι τα παπούτσια αυτά εδώ. Τα πήρα όχι γιατί με τρελάνανε εμφανισιακά. Υποτίθεται πως από μέσα έχουν και για να κρατιέται σαν σχήμα, ούτε καν, δεν παίζει αυτό το πράγμα να συμβεί. Α, δεν πειράζει, θα σας τα δείξω εγώ. Εγώ τα πήρα σε γκρι χρώμα, είναι αυτά εδώ που βλέπετε, δείτε τα και από το πλάι. Από κάτω είναι έτσι. Ναι, μυρίζουνε, πλαστικό. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας πειράζει και τα παρήγγειλα και να σας πω την αλήθεια, γιατί έχω ξαναπαραγγείλει παπούτσια από τη Xiaomi, αυτά είναι στο νούμερο 43, από κάτω εδώ πέρα γράφει και κάτι άλλο, δεν ξέρω τι είναι. Τα παρήγγειλα που λέτε, γιατί είχα παραγγείλει και άλλα παπούτσια από τη Xiaomi και ενώ στην αρχή το βίντεο μπορείτε να το δείτε στα πρώτα βίντεο που έχω ανεβάσει, στην αρχή με δυσκολέψανε, εν τέλει καταλήξαμε, εγώ κατέληξα δηλαδή, να είναι τα πιο ωραία παπούτσια που έχω φορέσει. Πανάλαφρα, καθίσανε στο πόδι μου πάρα πολύ καλά και ήταν από τις λίγες φορές που φορούσα παπούτσια και δεν με κουράζανε. Δηλαδή, κάτι που είναι δύσκολο όταν φοράς παπούτσια και ειδικά όταν τα φοράς όλη την ημέρα, εσείς που το κάνετε με καταλαβαίνετε. Αυτά λοιπόν τα πήρα έτσι, γιατί ήταν πολύ φτηνά. Τα πήρα 20€, κάπου εκεί. Δείτε πόσο εύκολο σπάει εδώ, άρα δεν θα πρέπει να δημιουργήσει θέμα στο περπάτημα. Αυτό εντάξει, κρατιέται, γιατί έτσι πρέπει για να μπορεί να απορροφάει. Αυτό επάνω επίσης εδώ πατιέται λίγο, άρα θεωρητικά θα απορροφάει τους κρατασμούς από το περπάτημα. Να δω αν μπορώ να βάλω μέσα κάτι. Ναι, νομίζω τώρα είναι καλύτερα, γιατί έβαλα από μέσα λίγο χαρτί για να μπορεί να τα κρατάει όρθια. Αυτά νομίζω σαν παπούτσια δεν είχα ποτέ ξανά αντίστοιχα. Νομίζω ότι είναι της λογικής τύπου κάλτσα, δηλαδή δεν έχει καθόλου κορδόνι, είναι ένα ενιαίο κομμάτι και απλά το βάζεις και το τραβάς. Δεν πρέπει να φτάνει, όπως φαίνεται, πολύ ψηλά στο πόδι, άρα δεν θα είναι αυτό το πολύ το άσχημο που εμένα δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Από εδώ, αν μπορείτε να το δείτε, πρέπει να φαίνεται αυτό εδώ είναι ανοιχτό για να βοηθάει το πόδι να αναπνέει. Εδώ πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, σε όλο αυτό πρέπει να έχει αυτό το αντισπίλ που είναι και τις σταγόνες που σας είπα για να μην περνάει το νερό. Και επίσης η σόλα του είναι antibacterial. Θεωρητικά δηλαδή είναι καλά. Αυτά είναι φτιαγμένα όπως και αυτά που έχω αγοράσει από την εταιρεία FREETIE, που τότε την έλεγα FREETIE, δεν έχει σημασία. Είναι από την εταιρεία FREETIE, δηλαδή είναι πάλι μια εταιρεία της Xiaomi, όπως έχουμε πει η εταιρεία αυτήν. Και από ό,τι έχετε καταλάβει, έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα από εκεί. Φαίνονται πάρα πολύ ωραία. Δεν τα έχω δοκιμάσει, για να σας πω την αλήθεια, στο περπάτημα για να δω πώς φαίνεται σαν αίσθηση. Θα τα δοκιμάσω για να μπορώ να έχω και μία άποψη, για να μπορέσω να σας πω πώς είναι σαν αίσθηση. Μέχρι τη στιγμή αυτήν όμως που γυρίζουμε αυτό το βίντεο τώρα, δεν τα έχω δοκιμάσει. Λογικά θα τα φορέσω και θα τα ανεβάσω στο ίδιο βίντεο για να μην σας κάνω δεύτερο. Αυτά λοιπόν είναι της Xiaomi FREETIE. Βγαίνουν στα τρία χρώματα, γκρι, μπλε και μαύρο. Αυτά εγώ κανονικά φοράω 42 νούμερο, τα πήρα σε νούμερο 43, για να είμαι σίγουρος ότι δεν θα μου κάτσουν μικρά ή οτιδήποτε. Ελπίζω βέβαια το 43 να μην μου κάτσει μεγάλο. Οψόμεθα. Αυτό εδώ λοιπόν, όπως βλέπουμε, είναι το παπούτσι της Xiaomi, στο γκρι το χρώμα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να το γυρίσουμε για να δούμε πώς φαίνεται. Δείτε το εδώ πέρα πώς κάθεται όταν σπάει. Είναι πάρα πολύ βολικό, πάρα πολύ άνετο. Τελικά, όντως, από την αίσθηση που έχω αυτή τη στιγμή, το ένα νούμερο μεγαλύτερο το χρειαζότανε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δείτε το και από κάτω πώς φαίνεται και πώς κάθεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ άνετο. Η αίσθησή του είναι η ίδια ακριβώς με αυτήν που είχαν τα άλλα παπούτσια, τα μαύρα που σας έλεγα και προηγουμένως. Μπροστά στα δάχτυλα δεν με ενοχλεί καθόλου. Το δάχτυλό μου, για να καταλάβετε, είναι εδώ, άρα είναι ακριβώς όπως πρέπει. Γενικότερα, η αίσθηση που έχω είναι πάρα πολύ καλή. Και δεν με ενοχλεί και στο χοροπηδηχτό έτσι όπως το έχω τώρα, δεν με ενοχλεί και είναι όντως οι κάλτσες, το παπούτσι, δηλαδή αυτή την αίσθηση έχω, γιατί όπως είπαμε και πριν δεν έχει κορδόνια, δεν έχει τίποτα. Δείτε τα και εδώ στο πλάι σαν εικόνα. Είναι πολύ καλά. Ναι, η αίσθησή τους είναι πάρα πολύ καλή. Αυτά λοιπόν από μένα και τα παπούτσια της Xiaomi από την μπράντα FREETIE. Μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε, να μείνετε ασφαλείς, μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε εδώ στο κανάλι στο YouTube πατώντας subscribe και το καμπανάκι για να παίρνετε τις ειδοποιήσεις κάθε Κυριακή πρωί περίπου, μπορεί να είναι και λιγότερο πρωί που ανεβάζω τα βίντεο. Να προσέχετε και πάλι, μείνετε ασφαλείς, θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια σας!